Αυτό που γίνεται αυτές τις μέρες είναι δυστυχώς η κορυφή του παγόβουνου μιας κατάστασης που εδώ και 2 χρόνια αντιμετωπίζουμε στον χώρο της υγείας. Κάθε φορά που υπάρχει έξαρση με τα ίδια μπαλώματα επιχειρεί η διοίκηση και το Υπουργείο να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της υποστελέχωσης και βεβαίως της μη στήριξης του συστήματος υγείας, έχοντας υπόψη τη λογική του λιγότερου κόστους. Ήδη στο νοσοκομείο το δικό μας, τα σχέδια που επιχειρούνται να εφαρμοστούν το αμέσως επόμενο διάστημα, όπως τα αναφέρατε, όπως τα έχουμε αναφέρει και εμείς, είναι να μειωθούν τα χειρουργικά κρεβάτια, είναι να μειωθούν τα τακτικά εξωτερικά ιατρία, ή να μετακινηθεί προσωπικό από τμήμα σε τμήμα για να λειτουργήσει η δεύτερη κλινική COVID που δεν λειτουργεί. Και βεβαίως είναι η απαράδεκτη αυτή οδηγία που δεν βασίζεται σε κανένα επιστημονικό δεδομένο, της επιστροφής των υγειονομικών σε 5 μέρες μέσα, άσχετα αν υπάρχουν ήπια συμπτώματα ή όχι, γιατί ακριβώς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στελέχωσης των νοσοκομείων μας και του δικού μας και με τον κορονοϊό αλλά και πριν τον κορονοϊό. Ήδη έχουν επιστρέψει εργαζόμενοι υπάρχουν καταγγελίες με ήπια συμπτώματα που δεν είναι ακόμα, αν θέλετε, σε θέση να εργαστούν, που υποχρεώνονται να έρθουν να δουλέψουν. Υπάρχουν αναφορές σε καταγγελίες σε νοσοκομεία ότι επιστρέφουν και θετικοί με τεστ εργαζόμενοι μετά από 5 μέρες. Δηλαδή αυτό που ζούμε, κύριε Δουδιαράκη, είναι η κορυφή του παγόβουνου ενός συστήματος υγείας που έχει φτάσει όχι μόνο στα όρια του, και βεβαίως διαφωνούμε με την αντίληψη που λέει και οι κυβερνητικοί παράγοντες και διάφοροι φορείς θεσμικοί στο νησί μας, ότι δεν έχουμε φτάσει στα όρια. Έχουμε φτάσει και πολλές φορές τα έχουμε ξεπεράσει. Λειτουργούμε στα όρια ασφαλείας και πολλές φορές στα όρια των αντοχών του συστήματος υγείας. Είναι συγκεκριμένα, αν θέλετε, και το ανθρώπινο δυναμικό, είναι συγκεκριμένες και οι υποδομές. Γι' αυτό έχει φτάσει και η λίστα αναμονής 12.000 για το νησί μας που θέλουν αναισθησία τα χειρουργεία και περίπου άλλες 5.000 που είναι επεμβάσεις που μπορούν να γίνουν χωρίς με τοπική αναισθησία στο νησί. Γι' αυτό εμείς προχωράμε σε... Είναι δυστυχώρητα πάντως αυτά τα νούμερα και για να ξέρει ο κόσμος, βάσει αυτών που έχετε δώσει στη δημοσιότητα, οι αναμονές είναι 5.542 στο Πανεπιστημιακό, 2.708 στο Βενιζέλιο, στο Νοσοκομείο Χανίων 2.075, στο Ρεθύμνου 1.278, στο Αγίου Νικολάου 499, στο Ιερά Πέτρας 142, ενώ οι αναμονές για χειρουργείο στο Νοσοκομείο της Ιδίας είναι 136. Βεβαίως και αυτά που αναφέραμε και είπατε εσείς πριν από λίγο είναι η ουσία, αν θέλετε, η κορυφή ενός συστήματος υγείας που θέλουν να οικοδομηθεί το επόμενο διάστημα. Δηλαδή η λογική του λιγότερου κόστους, η λογική που θα περιλαμβάνει απανωτές μετακινήσεις προσωπικού, βεβαίως και η ανακύκλωση των τεράστιων κενών. Όσες φορές έχουμε αναφέρει, τα έχουμε καταγγείλει αυτά, το μόνο που δεχόμαστε από την κυβέρνηση και το Υπουργείο είναι ότι τα υπερτονίζουμε, ότι στηρίζεται το σύστημα υγείας και βεβαίως φτάνουμε στον ανορθολογισμό. Η κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας να κρατάει 6.000 κόσμο σε αναστολή και με τον κίνδυνο της απόλυσης και την ίδια ώρα... Πόσοι είσαστε ασθενείς? Ασθενείς αυτή τη στιγμή, κυρία Ντουργιαράκη, τα στοιχεία αλλάζουν καθημερινά. Ναι, το ξέρω, γι' αυτό ρώτησα. Εκτίμηση, γιατί σήμερα έχουμε διοικητικό συμβούλιο στο νοσοκομείο και θα ζητήσω επίσημη ενημέρωση. Εκτιμώ ότι πρέπει να είναι πάνω από 50 συνάδελφοι μας που είναι τώρα. Μόνο στο Παγνί οι 50. Μόνο στο Παγνί. Υπάρχει εικόνα πανελλαδικά για να δούμε 6.500 οι οποίοι είναι εκτός. Οι συνάδελφοί σας οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Συν αυτοί οι οποίοι είναι ασθενείς, όλες αυτές οι θέσεις δηλαδή πώς καλύπτονται? Γι' αυτό και η καραντίνα των 5 ημερών, γι' αυτό και έχετε βγει όλοι στα κάγκελα και δεν είσαστε μόνο εσείς, και τους γιατρούς και τις ενώσεις σας και όλους από τους ακούω λένε ότι πραγματικά γίνεται ένας καθημερινός καυγάς με το Υπουργείο, διότι δεν μπορεί να βγει πενθήμερη καραντίνα και μετά επιστροφή στο χώρο εργασίας όταν έχεις ακόμα συμπτώματα.
Κοιτάξτε να δείτε ακριβώς και αυτές οι επιστημονικές μελέτες. Την τελευταία φορά που σας ρώτησα ήσασταν κοντά στις 2.000 υγειονομικοί που είχατε κολλήσει κορονοϊό σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα το νούμερο... Είναι 2.500 με αυξητικός αριθμός. Στο νησί μας πρέπει να είναι περίπου 100 άνθρωποι που είναι με κορονοϊό. Και βεβαίως όταν τα αντιμετωπίζουμε και τα τονίζουμε αυτά, η κυβέρνηση λέει ότι εμείς είμαστε... σπέντουμε τον πανικό. Ωραία. Κοιτάτε. Μάμα είναι 6,5 και 2,5. Σε τι νούμερο φτάνουμε, άνθρωποι οι οποίοι λείπουν. Από την άλλη, αν μου κλείνει και τα χειρουργεία, όταν δεν έχω την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει, δηλαδή την ασθένειά μου, εγώ το οποιοδήποτε πρόβλημά μου, πώς θα το αντιμετωπίζω? Δεν αντιμετωπίζεται. Η ίδια κυβέρνηση και η πολιτική της που έχουν τον κόσμο στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι, αν θέλετε, έξω από αυτά που συζητάμε, ότι εδώ για να στηριχθεί το σύστημα υγείας θα πρέπει να ενισχυθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δεν μπορεί εν μέσω πανδημίας να μειώνει με ευθύνη της η 7η υγειονομική περιφέρεια τα κέντρα που γίνονται, τους χώρους που γίνονται τα τεστ από το κέντρο του Ηρακλείου που ήταν 2, να το κάνει 1 και να αναγκάζει κόσμο να παίρνει το λεωφορείο που μπορεί να είναι ύποπτος, να παίρνει το λεωφορείο και να ανεβαίνει στον Εσταυρωμένο για να κάνει τεστ. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μην υπάρχουν κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ στη βιομηχανική ζώνη, να μην γίνονται τεστ σε εμάς τους υγειονομικούς τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, για να μπορούμε, αν θέλετε, και τους ασυμπτωματικούς συναδέλφους μας να μπορούμε να τους πιάνει αυτά τεστ για να μπορούν να μην σπαταλώσουν. Προσέξτε να δείτε. Σου λέει, σε βάζω σε καραντίνα πάνω σε αυτό το οποίο λέτε, και καλά κάνετε κι εσείς και τα αναφέρετε, αλλά πάνω σε αυτό που είπατε, δεν μπορείς να παίρνεις το λεωφορείο, να ανεβαίνεις πάνω στον Εσταυρωμένο, να κάνεις ένα τεστ, ένα rapid test. Όταν φεύγεις με θετικό τεστ από το σπίτι σου, self-test, και πας κάτω είτε στην πλατεία Ελευθερίας ή παίρνεις το λεωφορείο να πας στον Εσταυρωμένο, με συγχωρείτε, τι γίνεται? Κοιτάτε να δείτε, τότε αυτό δεν πιάνει. Αυτό δεν πιάνει και δεν κολλάει. Κολλάει μόνο με την ατομική ευθύνη. Γι' αυτό εμείς αυτή τη λογική της ατομικής ευθύνης που την έχουμε πάρει, αν θέλετε, το ότι αποδείχτηκε ότι οι οικογένειες την Κυριακή το βράδυ κάνανε πόσες χιλιάδες εκατομμύρια τεστ και η κυβέρνηση ευχαρίστησε, γιατί δεν το περίμενε ότι υπάρχει τόσο ατομική ευθύνη, δείχνει ότι ο κόσμος, ο λαός μας έχει τη δικιά του ευθύνη. Η κυβέρνηση και το κράτος δεν έχει αναλάβει καμία ευθύνη στήριξης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αυτών των δομών των κινητών. Αυτή τη στιγμή, με δηλώσεις περισσιακών παραγόντων, στην πόλη του Ηρακλείου υπάρχουν 22 εργαζόμενοι που έχουν υποφωτιστεί αυτά τα τεστ. Μα είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι να είναι συμβασιούχοι, να ήταν απλήρωτοι μέχρι πρότινος και η κυβέρνηση σήμερα να λέει ότι κάνω τα πάντα? Τίποτα δεν έχει κάνει, κυρία Δουργεράκη. Δεν έχει κάνει τίποτα και γι' αυτό έχουμε αυτά τα φαινόμενα της υπερμετάδοσης και στις 2 μέρες μέσα που ανοίξαν τα σχολεία. Κύριε Βίσαλη, να έχουν 50.000. Να το πούμε διαφορετικά. Γιατί προσπάθειες μπορεί να κάνει. Είναι λανθασμένος ο τρόπος που γίνονται οι προσπάθειες αυτές. Να το πούμε διαφορετικά. Γιατί πράγματα γίνονται. Αλλά είναι λανθασμένος ο τρόπος που γίνονται οι προσπάθειες αυτές, με αποτέλεσμα να μην φέρνουν το επιθυμητό, που είναι ο περιορισμός διασποράς της νόσου. Και όταν δεν έχεις και στοιχεία, και όταν δεν έχεις ίχνη λασιμότητα και όλα τα υπόλοιπα τα οποία λέμε. Κοιτάξτε, ακριβώς η προσπάθεια που κάνει είναι να υπάρχει εξορθολογισμός των δαπανών, όπως τα λέει. Οτιδήποτε προσπάθεια γίνεται είναι στα όρια αντοχών της οικονομίας. Και οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται στον χώρο ιδιαίτερα της υγείας είναι η ενίσχυση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Κυρία Δουγγελάκη, εδώ, αφού υπάρχει τέτοια, αν θέλετε, ανεπάρκεια έλλειψη προσωπικού, γιατί δεν επιτάσσει τον ιδιωτικό τομέα των διαγνωστικών κέντρων για να πληρώνονται οι εργαζόμενοι εκεί από το κράτος και να γίνονται τεστ, παραδείγματος χάρη, σε όλο τον κόσμο? Γιατί ο ιδιωτικός τομέας δεν έχει συμβάλει σε τίποτα? Δεκάρα τσακιστή δεν έχει. Αέρα σκοπανιστός είναι αυτά που λέει η κυβέρνηση. Όταν 17 ασθενείς στο κρατικό της Νίκαιας περιμένανε, δεν είχε κρεβάτι στο νοσοκομείο, και όταν επιχειρήθηκε να πάνε στον ιδιωτικό τομέα, είπανε ότι δεν παίρνουν αυτούς τους ασθενείς γιατί είναι βαριά. Γι' αυτό λέω ότι όχι μόνο ήταν λάθος ο χειρισμός, είναι η επιλογή αυτοί οι χειρισμοί να είναι στη λογική του εξορθολογισμού μόνο των δαπανών, των παλωμάτων και βεβαίως της μείωσης των νοσοκομείων. Εν μέσω πανδημίας,
το νοσοκομείο της Πεντέλης στο παιδιατρικό έκλεισε για να γίνει εμβολιαστικό κέντρο. Δηλαδή εδώ δεν μπορούν να συνδυάσουν εμβολιασμούς που λέμε ότι είχε ευθύνη η κυβέρνηση με τη λειτουργία των νοσοκομείων. Εδώ είναι επιλογή πλέον. Δεν μπορεί να, να έχουν κάνει αίτηση 50.000 κόσμος που είναι κατάκαιρες πανελλαδικά και να έχει 70.000 και να έχει εμβολιάσει στους 50 και αυτή τη στιγμή να μην υπάρχουν οι κόσμος και να υπάρχει ακόμα ανεμβολίαστος με ευθύνη της κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή 30% ακόμα κόσμος είναι ανεμβολίαστος. Έχει ευθύνη η κυβέρνηση. Πώς δεν έχει. Έχει και, και μεγάλες. Γιατί έχει επιλέξει μόνο το αφήγημα του εμβολιασμού η κυρία Δουγγεράκη. Τώρα πλέον, το γνωρίζετε και εσείς και οι ακροατές σας και οι επιστήμονες, μεταδίδουν και κολλάνε και εμβολιασμένοι. Και προφανώς και οι μεταλλάξεις θα υπάρχουν και άλλες. Ξέρετε γιατί θα υπάρχουν και άλλες. Γιατί αυτή τη στιγμή παγκόσμια ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού δεν έχει εμβολιαστεί με ευθύνη των μεγάλων ισχυρών πλούσιων κρατών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά ούτως ή άλλως τα έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από τη συχνότητα του 1984 και τα γνωρίζουμε, απλά δεν. Δεν πρόκειται. Εμείς αντιμετωπίζουμε την κορυφή του παγόβουνου. Η αιτία όμως είναι άλλη. Η αιτία, από εκεί ξεκινάει η αιτία και αυτή τη στιγμή λέμε άντε κάντε λίγο υπομονή, κάντε λίγο υπομονή. Γι' αυτό βγαίνετε στο δρόμο αύριο, τι κάνετε αύριο? Γι' αυτό βεβαίως αύριο κινητοποιούμαστε στα πλαίσια της ημέρας δράσης που διοργανώνουν σωματεία και η ομοσπονδία μας. Μία η ώρα θα είμαστε στην 7η υγειονομική περιφέρεια να απαιτήσουμε μέτρα ασφαλείας για τους εργαζόμενους και για τους ασθενείς, να απαιτήσουμε τεστ να γίνονται στους εργαζόμενους και στους ασθενείς, να απαιτήσουμε στο νοσοκομείο μας να υπάρχει δημόσιο κρατικό διαγνωστικό κέντρο που θα κάνει, αν θέλετε, τα τεστ, τα PCR. Ξέρετε ότι έχει δώσει το νοσοκομείο μας, κυρία Δουγγεράκη, 600.000 ευρώ σε δημόσιο ίδρυμα στο Πανεπιστήμιο για τεστ, όταν θα έπρεπε το νοσοκομείο το ίδιο να έκανε και να έπαιρνε κρατική χρηματοδότηση. Να έχουμε μάσκες υψηλής προστασίας, όχι με το σταγονόμετρο, αλλά σε κάθε βάρδια να μπορούν να αλλάξουν τα δύο. Από τη στιγμή που θα μπορούσε να πάρει με κρατική χρηματοδότηση, γιατί δεν κάνει τα PCR? Απλά για να δίνει. Δεν τα κάνει, κυρία Δουγγεράκη. Ναι. Να ενισχυθεί μέσα από τον ειδικό λογαριασμό του Πανεπιστημίου το αντίστοιχο εργαστήριο, και εδώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κρήτης δεν υπάρχει εργαστήριο. Δεν υπάρχει εργαστήριο. Και δεν γίνονται αυτά τα τεστ πράγματα. Ούτε οπότε εσάς. Ο κόσμος όταν κάνει ένα τεστ, να το ξέρει, PCR το απόγευμα μετά τις 8-9 η ώρα, βγαίνει την επόμενη μέρα το πρωί βγαίνει, ή το μεσημέρι. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν λειτουργεί το από το βράδυ. Μια κατάσταση που σου δημιουργεί προβληματισμό, σε βάζει σε δεύτερες σκέψεις, σε πάει σε άλλα σενάρια εξαιτίας του ότι διαχειρίζονται με αυτόν τον τρόπο, εξαιτίας του ότι αυτές οι επιλογές ακολουθούν αυτά τα βήματα. Είπατε λοιπόν αύριο στη 1 το μεσημέρι ότι είναι και αυτή η παράσταση διαμαρτυρίας, ναι? Βεβαίως αύριο μία η ώρα θα είναι και άλλα σωματεία και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, γιατί το θέμα της υγείας πρέπει να γίνει υπόθεση όλου του ηρακλώτικου λαού, γιατί ακριβώς τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Παρόλες αν θέλετε τις προσπάθειες εφησυχασμού, εμείς δεν εφησυχάζουμε, γιατί η υγεία δεν αφορά μόνο τον COVID, αφορά το σύνολο των προβλημάτων της υγείας που έχει ο κρητικός λαός. Και μας αφορούν και όλους. Όλα αυτά τα προβλήματα μας αφορούν όλους, γιατί μιλάμε για την υγεία μας. Βεβαίως, και δεν μπορεί τα νοσοκομεία να είναι μονοθεματικά κάθε τρεις και λίγο όταν αυξάνονται τα κρούσματα ή όχι. Το τονίζετε εδώ και κάτι μήνες, αλλά δυστυχώς. Σας ευχαριστώ, κύριε Βρύσσελη. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Βρύσσελη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.